παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και οι βομβαρδισμοί ελληνικών πλοίων έχουν γίνει ρουτίνα. Μετά την κατάληψη της Αλβανίας τον Απρίλιο του 1939, ο Μουσολίνι μιλά ανοιχτά για επέκταση στο Νότο. Η κυβέρνηση προσπάθησε να κρύψει το γεγονός αυτό, αλλά ήταν αδύνατο, διότι οι Δίτες ανακάλυψαν ότι οι τουρπίλες είναι ιταλικής κατασκευής και διαδόθηκε αστραπία σε όλο τον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός δεν το δέχτηκε. Είχε ένα θρησκευτικό πανηγύρι και του έπληταν το θρησκευτικό του αίσθημα. Είχαν συντρίψει ένα πλοίο που το θεωρούσε καμπάρι του. Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 1940. Ο Ιταλός πρεσβευτής Εμμανουέλε Γκράτσι παραδίδει το τελεσίγραφο στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά. Να, πως περιγράφει ο Γκράτσι τη συνάντησή του με τον Μεταξά. Ήταν λίγα λεπτά μετά τις 3 το πρωί. Είπα στον Μεταξά ότι η κυβέρνησή μου μου είχε αναθέσει να το εγχειρήσω προσωπικά ένα κείμενο με το οποίο η Ιταλική κυβέρνηση απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση των στρατευμάτων της στον ελληνικό χώρο από τις 6 της πρωινής. Όταν ο Μεταξάς τελείωσε την ανάγνωση, με κοίταξε κατά πρόσωπο και με φωνή λυπημένη αλλά σταθερή μου είπε: «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Όχι απαραίτητα, εξοχότατε. Όχι, είναι απαραίτητο». Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερα δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ξύπνησα τα χαράματα με τις σιρήνες, οι οποίες χτυπούσαν δαιμονισμένα, αλλά και με τις καμπάνες εκκλησιών που χτυπούσαν χαρμόσυνα. Όλοι έδειχναν ενθουσιασμό, βγάζανε σημαίες στα μπαλκόνια τους, κόσμος μαζευόταν στο δρόμο, τυχοκολούσαν τις προκηρύξεις για τους επιστράτους και όλος αυτός ο κόσμος σιγά σιγά από λίγους έγινε σαν λαοθάλασσα, οι οποίοι ήταν ενθουσιασμένοι, τραγουδούσαν, φωνάζανε και προχωρούσαν προς την Ομόνοια. Το όλο σκηνικό ήταν σαν να πραγματικά να είναι πανηγύρι. Φαινότανε ότι δεν φοβότανε κανένα. Ποιος θα τόσο πάει με το χαμόγελο στα χείλη στον πόλεμο? Εδώ πια αυτό το έχει αποτυπώσει ο Φακός και το παρουσιάζει σε κάθε επέτειο. Η διεθνή συγκυρία εκείνη τη στιγμή είναι εξαιρετικά δυσμενής για την Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται ήδη υπό γερμανική κατοχή. Η Γαλλία έχει ιτηθεί και η κυβέρνηση της Ελεύθερης Γαλλίας υπό τον στρατάρχη Πετέν ακολουθεί φιλογερμανική πολιτική. Η Σοβιετική Ένωση υπογράφει με τη Γερμανία το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ και προσαρτά μέρος της Πολωνίας στα εδάφη της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραμένουν ακόμα ουδέτερες και μόνη η Βρετανία συνεχίζει να αγωνίζεται παρόλο που έχει υποστεί αρκετές ήττες σε διάφορα μέτωπα του πολέμου. Πολλοί πιστεύουν πως ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα υπέρ του γερμανοϊταλικού άξονα και ο Μουσολίνι βιάζεται να έχει μερίδιο από αυτή τη δόξα. Θεωρεί πως η Ελλάδα είναι ένας εύκολος στόχος. Είναι φανερό πως η Ελλάδα θα σηκώσει μόνη το βάρος ενός πολέμου ενάντια σε μια σύγχρονη πολεμική μηχανή. Ξεκινήσαμε με βροχή που όσο προχωρούσαμε γινόταν χιόνι.
προβλήματα στους χωματόδρομους πολλαπλασιαζόταν. Χιόνι πολύ, σε ορισμένα σημεία παγωμένο, οπότε γλυσούσαν και τα αυτοκίνητα και παίρναν την κατηφόρα. Πρώτη φορά είδα στη ζωή μου και χιονοθύελα. Εμείς δε που ερχόμαστε από την Νότιο Ελλάδα και από τα νησιά, για μας ήταν πρωτόγνωρο. Αλλά παρόλα αυτά, κάναμε και καλαμπούρια. Δύο γράμματα με αποδέκτες δύο γυναίκες. Ένα του στρατηγού Κατσιμήτρου στη σύζυγό του και ένα ενός Ιταλού στρατιώτη στη δική του γυναίκα αντανακλούν τις δύο πλευρές που αναμετριώνται στο μέτωπο της Αλβανίας. Αγαπημένη μου Ελένη, μην ανησυχείς. Καλά πάνε τα πράγματα. Το σχέδιό μου εφαρμόζεται όπως έχει καθοριστεί εκ των προτέρων. Μην πιστεύεις καμίαν διάδοση, γιατί όλα είναι φήμαια δέσποτη. Κρατάμε καλά και εντός ολίγου θα τους κανονίσουμε όπως χρειάζεται. Σε ασπάζομαι Χαράλαμπος. Βρέχει συνέχεια, παντού, στο κρεβάτι, στον υπνόσακο, στο ξύλινο τραπέζι. Οι κουβέρτες είναι βρεγμένες, τα ρούχα επίσης, και δεν μπορώ να ανάψω φωτιά. Αχ, λίγη φωτιά. Τα τσιγάρα είναι βρεγμένα και δεν μπορώ να τα ανάψω. Γουρούνια Έλληνες. Πυροβολούν μόλις σταματήσει η βροχή με ελάχιστα διαλύματα. Τα πόδια έχουν παγώσει. Ω Θεέ μου, δώσε μας μια χτίδα ήλιου και κάνε να λάβω ένα γράμμα. Κι ας είναι από οποιονδήποτε. Δεν αντέχω πια. Ξημερώνοντας Τεϊγένιου, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελέ, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή. Με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν.